εργάζονται στην Ελλάδα, είτε είναι δημόσιοι είτε είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι, εντάξει, θα πάμε σε μια διαδικασία αντιμετώπισης τρευλώσεων που υπήρχαν στο σύστημα και προφανώς θα πάμε σε μια ενιαία σύνταξη για όλους, με συγκεκριμένες κλιμακώσεις σε σχέση με μια σειρά από θέματα τα οποία θα συζητήσουμε. Πάντως, με τα δεδομένα που υπάρχουν, περίπου 1.750.000 συνταξιούχοι δεν φαίνεται να θίγονται, είναι κάτω από το χιλιάρικο. Έτσι. Εκ των οποίων 1.200.000 παίρνουν έως 700 ευρώ. 910.000 είναι ο κόσμος με τα υφιστάμενα δεδομένα. Αυτοί και φύγονται καταγραφή. Μόνο από τις μειώσεις των εισφορών. Ναι, έχουν φύγει. Οι οποίες τρέχουν. Λοιπόν, 910.000 είναι ο κόσμος, οι συνταξιούχοι εκείνοι οι οποίοι παίρνουν πάνω από ένα χιλιάρικο σύνταξη. Λοιπόν, τώρα με αυτά που περνάνε στο πολυνομοσχέδιο, όσοι έχουν τα απαιτούμενα αίτια ασφάλισης και τα απαιτούμενα αναταμίως δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, έτσι ηλικιακά όρια, καθώς και οι συνταξιούχοι με βαριές αναπηρίες και όσοι λαμβάνουν συντάξεις χειρίας, διασώζονται από την αύξηση των ορίων ηλικίας. Και εκείνο που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έως τις 19 Αυγούστου πρέπει να πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, έτσι. Και εκείνο επίσης που είναι πάρα πολύ σημαντικό, εμείς ετοιμάζουμε μια υπουργική απόφαση σήμερα ή αύριο που θα αφορά τα βαρέα καθηγήνα, που σε ό,τι αφορά αυτούς που είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ και στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας, δεν θίγονται σε σχέση και με τα όρια ηλικίας τους. Και βεβαίως συζητάμε με θετικό πρόσημο να μην θυγούν και όσοι είναι στο δημόσιο κτλ. Που έχουν σχέση με το βαρέα ακριβώς σε αυτό. Το ποσό της κατώτατης σύνταξης παραμένει αμετάβλητο για τους στο δημόσιο, για τους συνταξιούχους που βγαίνουν σε σύνταξη από 19 Αυγούστου έως 31 Αυγούστου. Έχουμε μεταβολές από την 1η Σεπτεμβρίου όμως για αυτές τις κατηγορίες. Ενώ όποιος έχει κάνει αποχωρεί μετά την 1η Ιουλίου του 2015. Έτσι, και δεν έχει συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του, λαμβάνει το ποσό που αναλογεί στην ασφάλιση που είχε καταβάλει. Έτσι, αυτό θα συμβαίνει μέχρι να συμπληρώσει τα 67 χρόνια. Να σημειώσω ότι όλα αυτά, όπως έχει πει και ο Υπουργός και έχει πει και ο Πρωθυπουργός, και περιλαμβάνεται βεβαίως και σε μια ειδική ρύθμιση του μνημονίου, όλα αυτά είναι μαχητά. Και όλα αυτά είναι μαχητά διότι αν παρουσιαστεί ένα ασφαλές και βιώσιμο, ποσοτικά μετρήσιμο, με συγκεκριμένες παραμετρικές, με παραμετρικούς υπολογισμούς, νέο ασφαλιστικό σύστημα, όλα αυτά θα ενσωματωθούν εκεί. Δηλαδή, πάρα πολλά από αυτά τα πράγματα βεβαίως δεν θα διηγούν τα όρια ηλικίας τα οποία είναι ψηφισμένα έτσι κι αλλιώς. Αλλά μια σειρά είναι 62-67 και δεν είναι θέματα που αφορούσαν τη δική μας νομοθέτηση. Ήταν νομοθετημένα από τον νόμο Λοβέρδου και Κοτρομάνη και, εν πάση περιπτώσει, δεν είχαν μπει σε εφαρμογή. Όλα τα υπόλοιπα που αφορούν τον μηχανισμό, το σύστημα, την κατανομή των, όλα αυτά τα πράγματα είναι μαχητά σε σχέση με το τι θα παρουσιάσουμε ως Υπουργείο Εργασίας, ως νέο ασφαλιστικό σύστημα. Να πούμε και 2-3 ακόμα στοιχεία ότι όσοι υπηρετούν σε ενόπλες δυνάμεις δεν θα υποχρεούνται να αποχωρούν πριν να συμπληρώσουν τα 58 τους χρόνια όπως συνέβαινε μέχρι τώρα. Καταργούνται ευνοϊκές ρυθμίσεις. Καταργούνται όλες οι πρόορες δηλαδή για τις ενόπλες δυνάμεις εκεί. Δεν είναι υποχρεωτικό. Δεν είναι υποχρεωτικό. Παντού καταργούνται, εκεί δεν είναι υποχρεωτικό. Άρα εκεί μπορούν να συνεχίσουν να βγαίνουν στα 38. Όχι, δεν νομίζω. Εντάξει, δεν υπάρχει ένα ζήτημα τώρα πια εφαρμογής. Λοιπόν, καταργούνται ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους ανασφάλιστους υπερήλικες του ΟΓΑ που αφορούν στην επαναχορήγηση της σύνταξης των 260 ευρώ. Καταργεί τη δυνατότητα συμψηφισμού. Για πείτε μας γι' αυτό. Καταργεί τη δυνατότητα συμψηφισμού οφειλών συντάξεων. Καταργεί τη επιλογή χαμηλότερων ασφαλίστρων για δικηγόρους, μηχανικούς, γιατρούς. Η συνταξιοδότηση μητέρων με ανήλικα παιδιά στον ΙΣΑΠ ή των ναυτικών χωρίς τα απαιτούμενα αυξημένα ηλικιακά όρια. Ναι, για τους ανασφάλιστους υπερήλικες, εκείνο το οποίο θα μπει σε διαδικασία ενίσχυσης είναι ότι συζητάμε πάρα πολύ σοβαρά την διεύρυνση του συστήματος της ανθρωπιστικής κρίσης και τουλάχιστον κειμένου. Έτσι κι αλλιώς, όλες αυτές οι κατηγορίες πληθυσμού με ανασφάλιση στους περίλικες που είναι στην κατηγορία των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, εν πάση περιπτώσει, του πληθυσμού, θα υπάρχει μια ειδική μέρημνα που θα αντικαταστήσει αυτό το οποίο θα έχουν ως πρόβλημα σε σχέση κοινωνικό με τα εισόδηματα τους τώρα. Κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, έτσι θα λέγεται, το οποίο οι πληροφορίες λένε ότι θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τον Απρίλιο του 2016. Πόσο θα είναι? Και σταδιακά θα επεκταθεί σε όλο τον πληθυσμό το 2017. Υπολογίζεται ότι θα είναι περίπου μια επέκταση της κάρτας αίτησης που σήμερα υπάρχει, μόνο που δεν θα περιορίζεται, κατά αυτόν τον τρόπο θα δίνεται δηλαδή αυτό το εισόδημα, δεν θα περιορίζεται μόνο στα Δεν θα περιορίζεται μόνο στα τρόφιμα, αλλά θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για είδη ένδυσης και για επισκέψεις σε γιατρούς. Έτσι, καλύπτει έναν πληθυσμό που είναι γύρω στο 1 εκατομμύριο. Αυτό λένε οι πληροφορίες, αυτός είναι ο στόχος.
που το μεσταδιακά θα καλύψει. Ναι, αλλά αυτό τώρα δεν είναι μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο. Όχι, όχι, είναι πάλι είναι και κάτι... αυτό είναι προαπαιτούμενο όμως. Και αυτό είναι προαπαιτούμενο. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικού Ασφαλίσεων να παρουσιάσουμε ένα σχέδιο ολοκληρωμένο. Και έχει δίκιο ο κ. Ζηλάκης, μέχρι τον Μάρτιο του 2016, που θα συνδυάζει τις πολιτικές για την ανθρωπιστική κρίση και το ελάχιστο κειμένο εισόδημα. Η κατεύθυνση που υπάρχει είναι το ελάχιστο κειμένο εισόδημα σε συνδυασμό με την ανθρωπιστική κρίση να απευθυνθεί πια όχι πιλωτικά, αλλά σε όλους τους νομούς της επικράτειας. Κατά συνέπεια, θα αφορά και με αυτό το μηχανισμό της κάρτας, αλλά και όχι μόνο ίσως, και με άλλα κριτήρια ενδεχομένως, σε περιπτώσεις, ας πούμε, πληθυσμών της χώρας που δεν είναι σε υπερήλικες και δεν είναι συνταξιούχοι, ενδεχομένως να περιλαμβάνει και τρίτη απασχόλησης, δηλαδή να μπορεί να βρει δουλειά ο άλλος. Είναι πολυπαραμετρικό το σύστημα. Εν πάση περιπτώσει, θα προσπαθήσουμε να διευρύνουμε το πεδίο, αν θέλετε, εφαρμογής του νόμου παντού, σε αυτούς που έχουν πραγματικά δηλωμένη ανάγκη και είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αξιοπρέπεια τη ζωή. Μιλάμε για πόσους ανθρώπους. Για ένα εκατομμύριο κόσμο σταδιακά. Περίπου, ναι, περίπου εκεί. Περίπου εκεί, περίπου εκεί. Και θα είναι και το ποσό, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, γύρω στα 250 ευρώ. Δεν ξέρω. Ναι, δεν έχουμε ακόμα καταλήξει σε συγκεκριμένες. Μπορεί να είναι και μεγαλύτερο. Εξαρτάται πάντα και από τα ταμιακά διαθέσιμα, εξαρτάται και από την πολιτική που θα ακολουθήσουμε σε σχέση με το συνδυασμό των δύο συστημάτων, ανθρωπιστική κρίση και ελάχιστο εγγυημένο. Επίσης, υπάρχει και κάτι άλλο που δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσει το σύστημα, ότι πάβει αναδρομικά από την 1η Σεπτεμβρίου η δυνατότητα χρηματοδότησης των ελλημάτων, των επικουρικών ταμείων και των μετοχικών ταμείων από το ασφαλιστικό κεφάλαιο ελεγγύης γενεών, από το ΑΚΑΓΕ. Εντάξει, προφανώς αυτό ήταν μια διαδικασία ανάγκη. Ξέρετε, όλο αυτό το διάστημα της 7μηνης, ας πούμε, διακυβέρνηση στο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα, το μεγάλο μας πρόβλημα ήταν πώς θα μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε, να δημιουργήσουμε διαδικασίες εσωτερικού δανεισμού για να, από ταμείο σε ταμείο, για να βγουν οι συντάξεις. Πού θα βρούμε τα λεφτά? Καταρχήν, έχουμε καταφέρει ένα σχόλιο σε σχέση με τις ασφαλιστικές φορές που πηγαίνουν για υπεραιωπή, εν πάση περιπτώσει, από τα ασφαλιστικά ταμεία. Έχουμε καταφέρει να είμαστε αρκετά συνεπείς στην δέσμευση που αναλάβαμε απέναντι στον ΕΟΠΗ, σαν ασφαλιστικά ταμεία, να εξοφλούμε κάθε χρόνο, το 2015 ξεκινάει έτσι κι αλλιώς, το 80% των ποσών που εισπράττουν τα ασφαλιστικά ταμεία υπέρ ΕΟΠΗ. Ξέρετε ότι κουβαλάμε μία πρίκα χρεών, πολλών δις των ασφαλιστικών ταμείων προς τον ΕΟΠΗ. Θελήσαμε αυτό να σταματήσει, να μην δημιουργήσουμε νέα χρέη. Γι' αυτό οι νέες υποχρεώσεις που δημιουργούνται από τον ΕΟΠΗ, προς φαρμακεία, ιδιωτικές κλινικές, ήδη ακολουθούν μια ροή χρηματοδότησης. Δηλαδή, έχουμε φτάσει, νομίζω, μέχρι το Μάιο και έχουν πληρωθεί τα τρέχοντα. Και παραμένουν βεβαίως το 2014 και το 2013 και πολλών χρόνων. Επιτρέψτε μου, μεγάλες πληγές είναι η αδήλωτη εργασία. Ακριβώς. Έτσι, που έχει φτάσει στο 23% σήμερα με τελευταία στοιχεία. Είναι επίσης η αύξηση. Πληγή για όλους είναι αυτό. Είναι και για το κράτος και για τους εργαζόμενους. Δηλαδή, ότι έχουμε συνεχώς και μειούμενες. Να σας πω μερικά παραδείγματα που είναι πολύ χαρακτηριστικά για να δείτε το. Πού οφείλεται αυτή η κρίση του ασφαλιστικού σύστημα. Σημερινά παραδείγματα. Υπάρχουν, επειδή τώρα πια ο κόσμος μιλάει και σε εμάς έρχονται πάρα πολλές καταγγελίες και στο τηλέφωνο μου συνέχεια κτλ. Για μια σειρά από θέματα. Παράδειγμα, δεν μπορώ να πω ονόματα από τη θέση μου, διότι αυτά είναι υπό έλεγχο διαδικασίες. Mm-hmm. Έχουμε μεγάλες εταιρείες, οι οποίες λειτουργούν με τη μορφή της πυραμίδας, με αποδείξεις δαπάνης, και οι οποίες στερούν από το ασφαλιστικό σύστημα περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο ασφαλιστικών εισφορών. Έχουμε σωματεία τα οποία απασχολούν 300 υπαλλήλους. Δεν θέλω πάλι να πω ονόματα, θα τα μάθετε, θα πάνε στο εισαγγελέα αυτά. Που έχουν να πληρώσουν ασφαλιστικές εισφορές από το 2006, ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ. Θα ενεργοποιηθεί αυτό που αποφασίστηκε να μπορεί το κέντρο ασφάλισης, το κέντρο ίσπραξης. Το ΚΕΑΟ. Ακριβώς, ότι θα έχει τη δυνατότητα να μπαίνει σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Προφανώς. Είναι ένα από τα μέτρα που σκεφτόμαστε. Το προσωπικό υπάρχει, κύριε Νεφελού, να τα κάνω όλα αυτά. Κοιτάξτε, προσωπικό υπάρχει. Ξέρουμε ότι αυτοκίνητα υπάρχουν, ούτε υπάλληλοι υπάρχουν. Ποιος θα κάνει όλους αυτούς τους ελέγχους? Κοιτάξτε, νομίζω ότι σε πρώτη φάση είναι θέμα προγραμματισμού. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να. Εμείς παρακολουθήσατε τα ρεπορτάζ και τις ειδήσεις. Θεσπίσαμε, ας πούμε, με την έννοια του μεικτού κλιμακίου. Θέλουμε όχι σαν Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας μόνο, αλλά και με την ΕΙΠΕΑ του ΙΚΑ και με την Οικονομική Αστυνομία να παρεμβαίνουμε σε μεγάλους παραγωγικούς κλάδους. Με τη μορφή αυτή πήγαμε στον χώρο των καναλιών. Θα συνεχίσουμε με μια σειρά από κλάδους που διαπιστώνουμε μέσα από το σύστημα Εργάνη ότι υπάρχουν προβλήματα. Mm-hmm. Δηλαδή, προσπαθήσαμε να εξορθολογήσουμε λίγο το σύστημα Εργάνη, να το ενοποιήσουμε με άλλα πληροφοριακά συστήματα που ήταν σκόρπια, πεπεταμένα λεφτά στον αέρα, για να μπορούμε να έχουμε μια πλήρη εικόνα μέχρι τώρα, την έχουμε δηλαδή, το τι παίζει στην αγορά εργασίας συνολικά. Τι έχετε, τι κάνετε, βάζετε πρόστιμα, τι κάνετε?
Ξέρουμε πολύ, πολύ καλά τι συμβαίνει στα μέσα ενημέρωσης. Πολύ καλό το ερώτημά σας. Υπάρχουν πλευρές παραγωγικών στα κλάδων. Στα site εκεί πέρα επικρατεί απόλυτη αναρχία. Υπάρχουν πλευρές παραγωγικών κλάδων οι οποίες προτιμούν να πληρώσουν εκατοντάδες χιλιάδες προστήμων παρά να συμμορφωθούν με τις εργασιακές σχέσεις όπως αυτές αναπτύσσονται με όποιο σύστημα και νομοθεσία υπάρχει σήμερα. Επομένως, το όφελος τους είναι μεγαλύτερο, έτσι. Εμείς θα επιλέξουμε δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι έχουμε δυνατότητα, αν διαπιστώνουμε κορυφαίες και ακραίες παραβιάσεις εργατικής νομοθεσίας, να κλείνουμε καταστήματα, έτσι, μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν θέματα, ως τιμωρία, να χρησιμοποιήσουμε τη μαύρη βλήμα και να δημοσιοποιήσουμε. Να δημοσιοποιήσουμε πράγματα. Δηλαδή, σας λέω, είναι πολύ χαρακτηριστικό. Είναι πράγματα τα οποία κανείς δεν τα φανταζόταν. Και περιμένουμε να τα δούμε, γιατί δεν έχουμε διακόπτη. Να πω κάτι ακόμα. Επεξεργαζόμαστε κάτι το οποίο το έχω πει πάρα πολλές φορές. Και εμένα, δεν ξέρω, είμαι αφελής, δεν ξέρω πώς. Πήγα να επισκεφτώ το Ολυμπιακό χωριό, διότι εκεί έχουμε έχει το κράτος μια κρεμότητα από το 2004 να παραχωρήσει τις κατοικίες στους ανθρώπους που είναι δικαιούχοι. Από το 4. Mm-hmm. 15 σήμερα πάμε 16. Έχετε μια απόφαση ότι θα τα παραχωρήσετε? Ναι, έχουμε πάρει την απόφαση σχετική παραχώρηση. Καθορίσαμε την τιμή μονάδος να ανακοινωθεί μετά από μέσα στην εβδομάδα, που είναι ευνοϊκότατη για τους παραχωρησιούχους, ας πούμε. Μπαίνοντας λοιπόν στο Ολυμπιακό χωριό, στην πρώτη είσοδο, συνάντησε ένα τεράστιο συγχρονότατο κτίριο. Καμάρα που περνάει ο δρόμος. Τι είναι αυτό, βρε παιδιά? Αυτό λέει το Υπουργείο Εργασίας που είχαμε φτιάξει τότε, το 4. Υπουργείο Εργασίας στο Μενίδη, για όνομα του Θεού. Σε 22.000 τετραγωνικά μέτρα οικοδομημένης επιφάνειας. Αυτό λοιπόν δόθηκε στο Βατοπέδι και από εκεί βρέθηκε σε μια κυπριακή offshore. Δεν θα πρέπει το κράτος να κάνει κάτι συγκεκριμένο? Τα κάνουμε. Έχουμε αναθέσει νομικά τη διαδικασία διερεύνησης. Και δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε πάρα πολλά τέτοια θέματα. Στην Κεράνη, εργατικά ατυχήματα. Ξοδέψαμε 11 δισεκατομμύρια σε δραχμές, ήταν τότε 3 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Και αυτό θέλω εγώ κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Συγγνώμη. Να πούμε για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που είναι σημαντικό. Ωραία. Ναι, ανακοινώθηκαν σήμερα από τον αναπληρωτή διοικητή του ΙΚΑ, τον κύριο Καλαματιανό, ότι προσαρμοζόμαστε στη διαδικασία της. Από 1η Νοεμβρίου. Από 1η Νοεμβρίου. Οι διαφορές είναι πάρα πολύ μικρές. Ναι, πάρα πολύ μικρές. Αν δεν πληρώσει κάποιος μέσα σε ένα μήνα, κύριε Νεφελούδη, αυτές που τρέχουν, θα κινδυνεύει πλέον να βγει έξω από τη ρύθμιση. Ναι, και θα υπαχθεί με ευνοϊκότερη επιτόκια στη ρύθμιση των 12 δόσεων. Και ήδη από τις 350.000 που έχουν μπει σε ρύθμιση, οι 35.000 έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και είναι θέμα επανεξέτασης του συνολικού συστήματος των ρυθμίσεων, όχι επανεξέτασης για ακύρωση. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ προφανές ότι πρέπει να επεκταθεί το σύστημα. Να συνεχιστεί δηλαδή το σύστημα των ρυθμίσεων και με νέες διαδικασίες. Χάσαμε 2 μήνες έτσι κι αλλιώς. Τον capital control. Έχετε κάτι άλλο κατά νου εκτός από την πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων? Όχι. Έχουμε σκεφτεί πολύ σοβαρά και αυτό είναι υποσυζήτηση. Βεβαίως είναι υποσυζήτηση και σε ευρύτερο κυβερνητικό πεδίο αλλά και διαπραγμάτευση να δούμε πώς θα μπορέσει να διευκολυνθεί περισσότερο ο πολίτης για να διεκπαιρεώσει υποθέσεις που αφορούν τις φορές. Δηλαδή πολύ πιθανό. Ξέρετε όμως κάτι. Ναι. Το θέμα δεν είναι το κυρίαρχο οικονομικό θέμα που υπάρχει. Αυτό θα ήταν μια διαδικασία ελάφρυνσης. Το κυρίαρχο οικονομικό θέμα είναι να εντατικοποιήσουμε τους ελέγχους για να πάρουμε λεφτά από εκεί που υπάρχουν σε σχέση με την εισφοροδιαφυγή. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα σε όλα. Η πολιτική της περασμένης περίοδου ήταν να ζητήσουμε να γίνει ένα πρόγραμμα στο ΕΣΠΑ 6 εκατομμυρίων ευρώ για να φτιάξουμε το σύστημα της εισφοροδιαφυγής, ουσιαστικά να πάνε λεφτά σε εταιρείες και να μην γίνει πάλι τίποτα όπως έχει γίνει τόσο τα τελευταία χρόνια. Κύριε Νεφελούδη, συλλογικές συμβάσεις. Πότε? Πολύ καλό. Είναι στη διαδικασία. Θα ξεκινήσει ο Υπουργός και πάει στη Λίμα του Περού και στη Γενέβη να συζητήσει με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, το ILO, εν πάση περιπτώσει, τα θέματα αυτά. Εγώ είμαι αρκετά αισιόδοξος ότι μπορούμε να πετύχουμε την εφαρμογή μετά από τόσα χρόνια ξανά των συλλογικών συμβάσεων, που θα κλείσουν μια σειρά από θέματα όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε. Υποτίθεται ότι η διαπραγμάτευση πέτυχε σε ένα σημείο επειδή ακριβώς. Καταργούνται οι συλλογικές συμβάσεις και ότι θα μπορέσουν να επανέλθουν. Είναι καταργημένες οι συλλογικές συμβάσεις. Ναι, δεν καταργούνται πλήρως, ότι μπορείτε να τις επαναφέρετε και τη μετενέργεια και όλα αυτά. Έχουμε έτοιμες προτάσεις μας στον νόμο που γνωρίζετε. Που και ότι οι θεσμοί συμφωνούν. Ακόμα και αν επανέλθουν, συγγνώμη τώρα έτσι για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ακόμα και αν επανέλθουν οι συλλογικές συμβάσεις και καθοριστεί ένας μισθός 700 ευρώ, ας πούμε, για παράδειγμα, μπορεί πολύ εύκολα ένα μαγαζί να λέει ή ένας επαγγελματίας σου δίνω 400 ευρώ. Ναι, και να γίνει όλο προσχηματικό. Μπορεί να δηλώνει. Μπορεί να πληρώνει αυξημένες εισφορές. Έχουμε τσιμπήσει πολλά πράγματα. Να σου πω ένα παράδειγμα. Σε μεγάλη βιομηχανία ενός κλάδου πάλι της ελληνικής επικράτειας έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο, τα βρίσκουμε αυτά όμως. Ότι έχουν μια κλαδική σύμβαση, μια επιχειρησιακή σύμβαση που λέει ότι παίρνει 100 ευρώ και διαπιστώσαμε ότι του δίνουν 65. Αυτό είναι ποινικό αδίκημα. Θα πάει στον εισαγγελέα. Μάλιστα. Θέλω να πω ότι έχουμε δυνατότητες τέτοιες. Πια να τα παρακολουθούμε αυτά. Ναι, Νεφελού, θέλω να κλείσω με μια
ερώτηση στερεότυπη να την πω, αλλά θέλω να ρωτήσω. Με αυτές τις συντάξεις που παίρνουν τα τέκνα δημοσίων υπαλλήλων που έχουν πεθάνει και τις... Και λέγανε μάλιστα ότι τα παίρνουν μόνο οι ανήπαντες θυγατές. Δεν ισχύει αυτό. Τα παίρνουν ανήπαντα κορίτσια και τώρα και αγόρια. Μάλιστα, επειδή έχουν πεθάνει οι γονείς τους. Αυτό θα συνεχίσει. Σας λέω, όλο αυτό είναι υπό διαδικασία αναθεώρησης και όλες τις στρεβλώσεις που έχουν παραθέσει στο ασφαλιστικό σύστημα. Γιατί αυτό ήταν ένα στερεότυπο που το έλεγε ακόμα και η Μέρκελ. Υπήρχε μια, και ακόμα υπάρχει. Μια τεράστια στρέβλωση έτσι κι αλλιώς σε πάρα πολλές εκδοχές του ασφαλιστικού συστήματος που εν τέλει ήταν σε βάρος των ασφαλισμένων ιστοδυναικές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Καλή επιτυχία ευχόμαστε όλοι μαζί. Ευχαριστούμε πολύ και τον Νίκο τον Γρυλάκη. Και δείτε τι έρχεται.